Η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε και ξεκίνησε για να δώσω μια απάντηση. Μια απάντηση απέναντι σε όλους εκείνους οι οποίοι λένε κατά συνολή ψέματα. Και όταν λες την πολιτική ψέματα συνέχεια, τότε αυτό συνιστά πολιτική απάτη. Σαμαράς και Βενιζέλος έχουν τάξει από τα ζάπια και από τις 18 υποσχέσεις ανάμεσα στην προεκλογική περίοδο του 12 μέχρι σήμερα τα απίστευτα. Τα οποία βεβαίως κατάτησαν από υποσχέσεις, εφιάλτη για την πατρίδα και την κάθε ελληνική οικογένεια. Μας είπαν για παράδειγμα ότι τα μνημόνια λήγουν το 14. Τα μνημόνια παρατάθηκαν. Και παρατάθηκαν μάλιστα και με μία επιστολή Χαρδούβελη, ενός συμμετάνθρωπου, ο οποίος Χαρδούβελης την έστειλε χωρίς να την δώσει καν στα πολιτικά κόμματα και στη Βουλή. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το περιεχόμενο. Δεν ξέρουμε ποιες είναι οι δεσμεύσεις. Μας έταξαν ανάπτυξη και έχουν δημιουργήσει μια ύφεση θηλιά και αυτό το αναγνωρίζει ο κάθε έμπορος. Μιλάμε για το θάνατο του Εμποράκου στα χέρια του Βαγγέλη Σαμαρά και στα χέρια του Αντώνη Βενιζέλου. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν μια απάντηση. Η απάντηση πηγάζει από αυτά τα 2,5-3 χρόνια που κάναμε ως κίνημα αλλά και μέσα στη Βουλή. Δεν εξαπατήσαμε κανέναν. Μιλήσαμε μόνο με αλήθειες. Είπαμε πράγματα που ήταν απόλυτα προσαρμοσμένα στις προεκλογικές μας υποσχέσεις και στις ιδρυτικές μας αξίες. Και αυτό που υποσχόμασταν είναι ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες μετά από τις εκλογές θα αποδειχθούμε ότι είμαστε το αναγκαίο για να φτιαχτεί μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας που θα κρατήσει τις αξίες της πατρίδας μας σε πολλά επίπεδα, στα εθνικά θέματα, στα θέματα τα οικονομικά με απότομη και δραστική σοκ θα έλεγα μείωση της φορολογίας, στις σχέσεις του κράτους με την Ορθοδοξία που θα πρέπει να παραμείνουν αναλύωτες και όχι μόνο. Και θα είμαστε και το καλό εκείνο που θα ξαναφέρει πίσω στην οικογένεια το χαμόγελο, τη δουλειά και τη σιγουριά. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα είμαστε το αναγκαίο καλό μετά τις εκλογές. Θέλω να ευχαριστήσω το διαδίκτυο, τους bloggers, γιατί είσαστε, ξέρετε, η μόνη πηγή τελικά που έχουμε επικοινωνίας με τον κόσμο όταν τα συστημικά μέσα μας μεταδίδουν με το σταγονόμετρο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συναντηθήκαμε στο διαδίκτυο και κάναμε μαζί με τον Πάνο Καμένο τους ανεξάρτητους Έλληνες. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και όλους εκείνους και που μας βρίζουν μέσα από το διαδίκτυο. Είναι μια ανοιχτή εφημερίδα τύπου, δεν το αντιλέγει κανένας. Αλλά πάνω απ' όλα πραγματικά θα το ήθελα. Να είναι το διαδίκτυο και ένας παράδεισος και όχι ένας εφιάλτης. Ο παράδεισος εκείνων που μιλούν με όνομα και επίθετο, όπως μιλάμε εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Και όχι ένας εφιάλτης με τα τρολάκια, τα οποία είναι κατευθυνόμενα και πληρωμένα. Είτε από το Μαξίμου, είτε από τη Χαριλάου Τρικούπη. Για μια ακόμη φορά ευχαριστώ και είμαι έτοιμος να απαντήσω στην όποια ερώτησή σας, αφού προηγουμένως θέλω να ευχαριστήσω τον Παντελή τον Ζέρη, τον συντονιστή μας εδώ, δίνει πραγματικά έναν πολύ μεγάλο αγώνα. Να ευχαριστήσω τη Λία την Εγκλέζου, που αν και είναι πολιτευτή στη Μήτρα Αθήνας, αφήνει την περιφέρεια, λίγοι υποψήφοι το κάνουν αυτό, για να τιμήσει τα καθήκοντά της ως Περιφερειάρχη Υπήρου και Ιωνίων Νήσων. Και επίσης θα ήθελα να σας πω ότι το ψηφοδέλτιο που φτιάχνουμε εδώ θα αποτελείται από στελέχη μας που τιμούν τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ερωτήσεις παρακαλώ. Είστε έτοιμοι στην Ήπειρο, έχετε υποψήφιους ονόματα και πότε θα ανακοινώσετε ψηφοδέλτιο? Ήδη η Επιτροπή Κατάρτισης των Ψηφοδελτίων, στην οποία προείσταται ο Παναγιώτης Γουρίδης, ένας πατριώτης από το Πατριωτικό Πασόκ, πρώην βουλευτής της Ξάνθης, εχθές ήμουνα στην πρώτη επεξεργασία. Έχω την εντύπωση ότι μόλις πάρουν και την τελική έγκριση από τις τοπικές συντονιστικές και από τον Πάνο Καμένο, Δευτέρα με Τρίτη θα έχουμε συγκεκριμένα ονόματα να σας πούμε. Πάντως, το ένα και το σίγουρο για την περιφέρεια της Πρέβεζας είναι ο Χρήστος Ορίζος, ο οποίος ήταν και πολιτευτής μας και στις προηγούμενες εκλογές. Με την εκλογική συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ έχει υποθεί πολλές φορές ότι έχετε μεγάλη απόσταση πολιτικά. Είναι κάτι τέτοιο πιθανό? Κοιτάξτε, οι ανεξάρτητοι Έλληνες θέλουμε καταρχήν να ενώσουμε τους Έλληνες. Αυτό το αριστερά-δεξιά πρέπει κάποια στιγμή να ενωθεί. Ό,τι έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με τη μεταπολίτευση, ό,τι έκανε ο Κώστας Μητσοτάκης το 89-90. Δεν μπορούμε να ζούμε με την αριστεροφοβία, αλλά και δεν ξεχνάμε και τις ρίζες μας. Εγώ προσωπικά είμαι ένα καραμαλόπεδο.
Προέρχομαι από τη γενιά του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αλλά και από την άλλη την πλευρά, όπως έχει πεπαλημένο πάνω στο Καμένος, στην προσπάθεια που θα κάνουμε ως αναγκαίο καλό να είμαστε. Κάνω μια παρένθεση εδώ. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δώστε μας μεγάλη δύναμη στην Βουλή για να κόψουμε την αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ. Για να είμαστε το αναγκαίο καλό δίπλα του, για να μπορούμε να τιμούμε όλες αυτές τις αξίες που θέλουμε από τα εθνικά θέματα, ξεκινώντας και καταλήγοντας στην οικονομία και στις αξίες της οικογένειας. Άρα δεν είναι θέμα του να συνεργαστούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Εμείς πιστεύουμε ότι θα γίνει μια πλατιά πατριωτική εθνική σωτηρίας διακυβέρνηση της χώρας που θα μας βγάλει από τα μνημόνια και που θα μπορούμε να πάμε να πούμε στους ξένους ότι ως εδώ και μη παρέκει, ότι προέχουν οι ελληνικές οικογένειες και όχι οι τραπεζίτες. Άρα, όταν θα έρθει η ώρα, να είστε βέβαιοι ότι θα κάνουμε αυτό το οποίο μας αναλογεί. Ποιος είναι ο εκλογικός στόχος για τους ανεξάρτητους Έλληνες, αν βάζαμε ένα ποσοστό? Τουλάχιστον τα ποσοστά που είχαμε το 2012 στις εκλογές του Ιουνίου. Παρόλο που οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες μη γελιόμαστε, δεν θα έλεγα ότι είναι και καθαρές και πολύ περισσότερο τα γίνονται από εταιρείες οι οποίες είναι ανύπαρκτες και στον κατάλογο των εταιριών δημοσκοπήσεων. Έχουμε ανακαλύψει ότι μερικές συστημικές προκυβερνητικές εφημερίδες χρησιμοποιούν γραφεία, τα οποία επί της ουσίας έχουν τηλεφωνήτριες για να πουλούν διάφορα πράγματα, από τηλεκάρτες μέχρι ηλεκτρικά σκέλη. Και ταυτόχρονα κάνω και μια ερώτηση για το ποιο κόμμα θα ψηφίσετε. Όχι, σε αυτή τη γελία κατάσταση μπαίνουμε. Ξέρουμε πώς μετριόμαστε αυτή τη στιγμή και ξέρουμε ότι η δύναμή μας αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πάνω από 5,5 με ανωδική τάση. Όπως επίσης θέλω να σας πω ότι σε αγαστή συνεργασία Σαμαράς και Παπανδρέου φτιάξανε την απόφαση του Παπανδρέου να κατεβάσει δικό του κόμμα. Γιατί ο Παπανδρέου, όπως πιστεύει και ο Σαμαράς, θα κόψει κάτι από το ΣΥΡΙΖΑ, θα κόψει κάτι από το ποτάμι, κάτι που θα ωφελήσει τη Νέα Δημοκρατία. Γράψτε το. Η απόστασή του ήταν γύρω σε 6 μονάδες. Αυτοδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει. Εμείς θα είμαστε το αναγκαίο καλό για να διαφυλάξουμε τις αξίες που πρέπει να έχει μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Και ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο θα πάνε σπίτια τους. Εδώ είμαστε. Μάλιστα. Θα ήθελα μια και μια σχέση έχουμε εδώ ένα σχόλιο για όλο αυτό που έγινε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και με τους δραστελέχη της ΑΝΕΛ, με όλη αυτή την παραφυλλογία και δεν ξέρω αν τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι. Είναι πολλά αυτά τα οποία συνέβησαν. Μια περίοδο που ασκήθηκαν μεγάλες πιέσεις, ξεκινώντας από το ΣΔΟΕ και καταλήγοντας μέχρι την παγίδευση που θέλησαν να κάνουν στον Παύλο Χαϊκάλη, αν είναι δυνατόν μέσα σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο, το κεντρικότερο της Αθήνας, με κρυφή κάμερα μέσα σε έναν πυραρεχνευτή που πείτε μου εσείς ποιος μπορεί να μπει χωρίς να τον πάρουν χαμπάρι για να κάνει αυτή την παγίδευση. Η δικαιοσύνη την οποία εμείς την πιστεύουμε, αλλά κάποια παρακάδια της θα έλεγα. Επί 18 μήνες δεν περνούσαν το Μαζιώτη από δικαστήριο και αφέθηκε ελεύθερος, αν θυμόσαστε, μέχρι που ξανασυνελήφθη. Του Παύλου του Χαϊκάλη την υπόθεση την κλείσαν μέσα σε 2 μέρες. Σας διαβεβαιώ όμως ότι όταν θα έρθει η ώρα και στον χρόνο που επιλέξει η συνήγορός του η Έλενα Τζούλη Καμένου, θα ξανανοίξει ο φάκελος. Και έχω και μία απορία με την ευκαιρία. Ο κύριος Σαμαράς, τώρα που δεν υπάρχει απεργία των δικηγόρων, γιατί δεν καταθέτει τη μήνυση στον κύριο Χαϊκάλη? Θα σας δώσω εγώ την απάντηση. Γιατί αν καταθέσει τη μήνυση στον κύριο Χαϊκάλη, ο Παύλος θα μετατραπεί σε κατηγορούμενο. Και ως κατηγορούμενος θα έχει κάθε δικαίωμα για να αποδείξει την αθωότητά του να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε πιστήρια, ακόμα και αυτά τα οποία αποτελούν προϊόν παράνομης μαγνητοφώνησης, για να μάθει τελικά ο λαός το τι ακριβώς συμβαίνει. Ευχαριστώ. Όρος, ποια κριτήρια πρέπει να πάει στην κάρτα, με μνημονιακά, αντιμνημονιακά ή καθαρά πολιτικά? Θα πρέπει να πάει στην κάλπη έχοντας τις μνήμες στο μυαλό του. Πόσοι αυτοκτόνησαν, πόσα εκατομμύρια άνεργοι, πόσα μαγαζιά κατέβασαν ρολά, πόσα παιδιά φύγανε, σπουδασμένα μάλιστα και πήγαν στο εξωτερικό, πόσες εκατοντάδες χιλιάδες πήγαν δεν έχουν γάλα να πιούνε το πρωί, πόσοι άνθρωποι τρέχουν στα νοσοκομεία και δεν βρίσκουν γιατρό, πόσοι συνταξιούχοι πάνε να πάρουν τη σύνταξή τους και βλέπουν ότι αυτή μειώνεται μέρα με την ημέρα. Πώς ήταν εκείνοι οι οποίοι φύγαν από τη δουλειά τους και δεν βρίσκουν το εφάπαξ.
Και μια τελευταία ερώτηση, δεν ξέρω να σχολιάσετε. Και χωρίς φόβο, αν μου επιτρέπετε, να πάει χωρίς φόβο στην κάλπη. Δεν ξέρω να σχολιάσετε. Η τρομοκρατία της συγκυβέρνησης είναι η τακτική της προεκλογικής καμπάνιας τους. Και γι' αυτό και εμείς λέμε τρομοκρατήστε τους τρομοκράτες. Δεν έχει δικαίωμα σε αμαράζον τρομοκρατή την ελληνική οικογένεια. Αρκετά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν ήταν πρωθυπουργός με αξιοπρέπεια, θα έπρεπε να κοιτάξει προς τις ξένες αγορές οι οποίες παρεμβαίνουν στα πολιτικά πράγματα του τόπου, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι σκροκερδούν επάνω μας, αλλά και στους ξένους πολιτικούς παράγοντες και να τους πούνε ως εδώ. Την πατρίδα την ορίζουμε εμείς. Αλλά τι να απαιτήσεις από κάποιον που μετέτρεψε τη Βουλή των Ελλήνων σε Βουλή της Τρόικας. Κατά ακόμα δεν ξέρω να σχολιάσετε πριν. Δύο λόγια για την αποχώρηση στη Μαρά. Ο Γιάννης ήταν πάντοτε ένας αυτοδύναμος και αυτόνομος, συνεργάστηκε μαζί μας. Ο Γιάννης τίμησε εις το ακέραιο τις υποσχέσεις του και το σύμφωνο συνεργασίας του με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Πήγαμε σε εκλογές, αποφάσισε ο ίδιος να αποχωρήσει. Όμως τα περισσότερα στελέχη του, όπως ξέρετε, συνεχίζουν και ήταν και πολύ σαφής η δήλωση την οποία έκανε ο βουλευτής μας στη Θεσσαλονίκη, ο Γαβρίλος Αβραμίδης, ο οποίος είπε ότι εγώ κατεβαίνω με τους ανεξάρτητους Έλληνες στην περιοχή της πρωτεύουσας της Μακεδονίας. Ήταν δηλαδή μια προσωπική απόφαση. Δεν ξέρω, ρωτήστε τον ίδιο. Εγώ δεν θα ήθελα να σχολιάσω έναν συνάδελφό μου βουλευτή, ο οποίος τουλάχιστον μέχρι σήμερα τίμησε στο ακέραιο τη συμφωνία του και όχι μόνο αυτό, ήταν και εκείνος που μαζί με εμένα ήμασταν οι δύο μόνοι μέσα από τις 300 Βουλής που σηκωθήκαμε και είπαμε με όνομα και με επίθετο παρόν. Στο γεγονός ότι η τελευταία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στον προεκλογικό της αγώνα ισχυρίζεται ότι η οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση πλην της Νέας Δημοκρατίας θα οδηγήσει τη χώρα σε έξοδο από το ευρώ, στην οποία θα θέλησατε και εσείς την επόμενη κυβέρνηση να συμμετάσχετε. Από ό,τι καταλαβαίνω, τι έχετε να πείτε? Εμείς θέλουμε οι λύσεις όλες να βρεθούν μέσα στην Ευρωζώνη και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και απαντάμε επίσης ότι καμία συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να σε βγάλει έξω από την Ευρωζώνη. Mm. Από εκεί και πέρα να θυμίσω στη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά, γιατί ορθώς το θέσατε, η σημερινή Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες και με τις υποθήκες που άφησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Γιώργος Ράλης, ο Ευάγγελος Αβέροφ, ακόμα και ο Κώστας ο Μητσοτάκης, που αν τον ακούγαμε τότε στη δεκαετία του 90, σήμερα μπορεί να μην ήταν τα πράγματα αυτά, αλλά βέβαια με τους Σταμουλοκολάδες και με το κόμμα των Σταμουλοκολάδων που συνεργάστηκε ο Σαμαράς για να έχει αυτή τη συγκυβέρνηση, δεν περίμενε κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτό που έχουμε να πούμε εμείς είναι ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες έναντι αυτού του μορφώματος της Νέας Δημοκρατίας, ναι, μπορούμε να δώσουμε τις λύσεις και αυτό το εννοώ. Θέλετε να συμμετάσχετε σε μια κυβέρνηση ή θέλετε να είστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας? Θέλουμε να είμαστε η λύση μέσα στην εκκίνηση εθνικής σωτηρίας και αν κάνετε τον κόπο να μπείτε στην ιστοσελίδα μας στον εξάρτητοελληνας.gr θα διαβάσετε όλες τις συγκεκριμένες προτάσεις μας από τις οποίες δεν φύγαμε ούτε μία γραμμή από το 12 μέχρι σήμερα και μάλιστα βάζοντας και καινούργια στοιχεία που αφορούν το οικονομικό μας πρόγραμμα με αποφάσεις που πήραμε στο τελευταίο μας συνέδριο. Εμείς, ξέρετε, δεν κάναμε κολοτούπες. Εμείς δεν επιδοθήκαμε στο σπορ κομμανέτσι που έκανε και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Πέρα από το οικονομικό πρόγραμμα στο οποίο μπορείτε να έχετε γνωστεί σε μια συνένεση, στα υπόλοιπα θέματα έχετε μεγάλες διαφορές όμως. Και πρέπει να σας πω και ακόμα και στο οικονομικό πρόγραμμα έχουμε διαφορές. Γιατί για παράδειγμα εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει ο ΦΠΑ στις τουριστικές υπηρεσίες να κατέβει στο 5%. Πιστεύουμε ότι όταν όλα τα Βαλκάνια δουλεύουν με φορολογία η οποία ξεκινάει από 8 έως 12% σε επιχειρήσεις και εμείς δίνουμε 26% και να είστε στη Θράκη που είμαι εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος έχουν φύγει όλες οι μεταπηδικές επιχειρήσεις. Εάν σας πω ότι εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει ένα από τα νησιά του Αιγαίου, είτε η Χίος, είτε η Λέσβος, είτε η Σάμος, να γίνει ένας φορολογικός παράδεισος με έναν μετρημένο, μειωμένο φόρο για τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες που πρέπει να ξαναγυρίσουν πίσω στον τόπο τους με συγκεκριμένες όμως προϋποθέσεις, να έχουν πάνω από 50% ελληνικό προσωπικό, να έχουμε περισσότερες ελληνικές σημαίες οι οποίες έχουν φτάσει λίγο παραπάνω από τις χίλιες παγκοσμίως. Αυτά λέμε. Διαφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς επιμένουμε. Στο κάτω-κάτω της γραφής, οι κόκκινες γραμμές είναι δεδομένες.
εάν θέλουν να συναντηθούν μαζί μας οι όποιοι θα σχηματίσουν την κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας, καλοδεχούμενοι. Εσείς Γάλλος, να κάνετε πίσω σε Γάλλος, εμείς δεν θα κάνουμε πίσω σε καμία κόκκινη γραμμή, γιατί μας αποδείξαμε το παράδειγμα μια ακόμη φορά ότι δεν είμαστε κολοτούμπες. Θα είμαστε απ' έξω και θα βοηθούμε την Ελλάδα έτσι όπως πρέπει να την βοηθούμε. Δεν είναι μόνο από τις πιο φτωχές περιοχές. Θα έλεγα ότι είναι μια περιοχή με τεράστια προβλήματα και κυρίως στο κομμάτι που την χαρακτηρίζει, δηλαδή στην κτηνοτροφία και στην πτηνοτροφία. Ανεξάρτητα με το αν διαφωνώ ριζικά με τον Άκης Μνημονιακό και συνομιλητή του Φούχτελ, τον εδώ Περιφερειάρχη, πρέπει να σας πω ότι όταν συνάντησα πριν από μερικούς μήνες, ήταν και η κυρία Γκλέζου μαζί μου ως Περιφερειάρχης, ο Αλέξανδρος μου είπε ότι πρώτο θέμα που έβλεπα στο τραπέζι ήταν η κτηνοτροφία. Δεν έβαλε τίποτα άλλο. Και αυτό το εκτίμησα. Αλλά βλέπω ότι εδώ οι παραγωγικές μονάδες, οι κτηνοτροφικές και οι αιμοτροφικές, βρίσκονται πάνω από το κακό σε χειρότερο. Αυτό είναι μία παράμετρος. Η δεύτερη παράμετρος είναι ότι αυτή η περιοχή είναι απόλυτα ευλογημένη, καθώς έχει όλο το Ιόνιο πέλαγος στα πόδια του και δεν μπορεί να ανθίσει τουριστικά. Μετά έχουμε ζητήματα. Ζητήματα υγείας. Η Πρέβεζα καταφεύγει στην Άρτα. Στην Άρτα το προσωπικό έχει να πάρει 700.000 ευρώ από αποζημιώσεις νυχτερινά, κυριακάτικα, λεφτά τα οποία δεν τους τα δίνουν και που έχω τον φόβο ότι παραγράφηκαν στις 31 Δεκεμβρίου, είχα κάνει και σχετική ερώτηση, και ένα νοσοκομείο το οποίο και αυτό απαξιώνεται σιγά σιγά, διότι αυτό επιτάσσουν τα μνημόνια. Και τα ακριβά διόδια. Και τα ακριβά διόδια, τώρα, στα οποία θα πάμε τώρα να δούμε και τι τον κόσμο. Και αν θέλετε, συγγνώμη που επεμβαίνω, επειδή θα κάνει μια συνάντηση ο κ. Κουίκ με τους εργαζόμενους εκεί, μπορείτε να μας ακολουθήσετε για το ρεπορτάζ της ημέρας. Πάντως, τελειώνοντας αυτή την διάσκεψη δημοσιογραφική, όπως τη λένε και στην Κύπρο, εγώ θα σας ευχαριστήσω και θα σας πω γιατί. Γιατί αισθάνθηκα ότι τις ερωτήσεις όλων σας που ήταν καυτές, τσουκτέρες. Δεν υπήρχε ιδιοτέλεια. Και δεν υπήρχε η πελατεία από πίσω. Αντιλαμβάνεστε πολύ καλά τη λόγη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ευχαριστώ.